Είναι γνωστό το θέμα με το φράγμα κόρης γεφύρη εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αρκεί να σας πω ότι κοντεύουμε να συμπληρώσουμε ένα αιώνα από τον καιρό που έγινε η σύλληψη αυτού του σχεδιασμού που έχει να κάνει με το φράγμα κόρης γεφύρη. Είναι γνωστά τι έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια από την ανάληψή μου ως αντιπεριφερειάρχης μαζί με τους συνεργάτες περιφερειακού συμβούλου δίνουμε τον ίν υπερπάντων αγώνα για να τελειώσει επιτέλους το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αποτελεί πραγματικά πυλώνα ανάπτυξης για τη Χίο, γιατί τα προβλήματα της Χίου, τα βασικά, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι πύλες εισόδου και εξόδου, λιμάνι, αεροδρόμιο και φυσικά το νερό. Το νερό το οποίο είναι το υπερπολιτιμότερο αγαθό στις μέρες μας και είναι πιο ακριβό τελικά είτε από οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με την υγρή ποιότητα. Είτε αναψυκτικά είτε γάλα, είναι πιο ακριβό από το γάλα σήμερα. Το νερό είναι πιο ακριβό από το γάλα. Έστειλα λοιπόν για μία ακόμη φορά στα αυτιά μία κόντων, γιατί τελικά αυτό αποδεικνύεται με το Υπουργείο το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ο φορέας εκείνος, ο οποίος έχει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς είμαστε επιβλέπουσα αρχή. Είχαμε ζητήσει λοιπόν κατ' επανάληψη να γίνει συνάντηση, να δούμε τελικά το πόρισμα του Τεχνικού Συμβούλου, τι έχει πει, τι δείχνει και προς ποια κατεύθυνση πάμε. Υπενθυμίζω ότι για την πρόσληψη του Ειδικού Τεχνικού Συμβούλου, και αυτό ήταν δικό μας κατόρθωμα, γιατί έπρεπε να πάρουμε τον ειδικότερο των ειδικών, για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε μία πλήρη εικόνα για ένα σημαντικό έργο, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί με πληρέστατη ασφάλεια, γιατί δεν παίζουμε με αυτά τα ζητήματα. Ο Σύμβουλος λοιπόν ολοκλήρωσε την τεχνική του έκθεση, είναι στο Υπουργείο εδώ και μήνες και περιμένουμε να δούμε τελικά ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Είχα πει τις προάλλες με την κρίση που περάσαμε με το φράγμα του Σαραπιού για τον κυβερνητικό μας βουλευτή ότι καλώς έκανε και αναφορές στις δικαστικές αρχές τι έγινε με το φράγμα του Σαραπιού, γιατί έχει μείνει έτσι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Καλώς το έκανε, έτσι, είναι κάτι το οποίο έρχεται από παλιά. Και φυσικά εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε τίποτα. Του είπα και το ξαναλέω και από την εκπομπή σας, ότι να κάνει το ίδιο και με κόρης γεφύρη, να ζητήσει την παρέμβαση των δικαστικών αρχών, έτσι, για να δούμε τελικά πότε και πώς πρέπει να τελειώσουμε. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό και κοντολογής. Έστειλα το έγγραφο για μία ακόμη φορά στο Υπουργείο, ζητώντας να συγκληθεί μία σύσκεψη και να δούμε τελικά η έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου τι λέει και ποια είναι τα επόμενα βήματα για να προχωρήσουμε. Εμείς έχουμε κάνει αυτά τα 3,5 χρόνια ό,τι χρειαζόταν για τις συμπληρωματικές εργασίες. Αυτό λοιπόν που έχει μείνει τώρα είναι ένα κομμάτι εσωτερικά του μανδύα, το οποίο ο Τεχνικός Σύμβουλος είπε ότι πρέπει να ανακατασκευαστεί. Είναι ένα μικρό κομμάτι εσωτερικά του καθρέφτη του φράγματος κόρης γεφύρη. Αυτό λοιπόν έχει απομείνει και επίσης να δούμε τελικά όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την ποιότητα της κατασκευής του φράγματος στον καθρέφτη επάνω, γιατί μιλάνε για κάποια υπερηχογραφήματα. Είναι μια σύγχρονη καινούργια μέθοδος κλπ. Κλπ. Για να δούμε τελικά τις αντοχές, τα στατικά του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Να μας πούνε λοιπόν ποια είναι τα επόμενα βήματα για να τελειώσει αυτό το έργο. Και θα τελειώσει με κάθε τρόπο και μέσο, δηλώνω για μια ακόμη φορά ότι θα τελειώσει. Γιατί είναι ένα έργο πνοής, είναι μαζί με τα υπόλοιπα φράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν. Και το φράγμα του Σαραπιού πρέπει να δούμε τελικά στο μέλλον τι πρέπει να γίνει, όπως είναι και το φράγμα Κατράρι, το οποίο καλά πάει, βεβαίως η τροφοδοσία της λεκάνης του έχει κάποιο πρόβλημα, από αστοχία μελέτησε ενδεχομένως την τροφοδοσία, δηλαδή στη διαδρομή κάπου το νερό χάνεται. Αν λοιπόν και αυτό τακτοποιηθεί, μαζί με την ολοκλήρωση των άλλων έργων θα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στην επίλυση του υδρευτικού μας προβλήματος.